Και προημείου θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και το διοικητικό και το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό για όλα αυτά τα οποία προσφέρουν, δίνουν τον εαυτό τους, θυσιάζονται ούτως ώστε το νοσοκομείο μας να είναι ανοιχτό. Βέβαια, χωρίς να θέλω να αποποιηθώ των ευθυνών ή να πω τι κάναμε, τι έκανα από την πλευρά της Μητρόπολης, είναι ο διοικητής εδώ, αλλά και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ότι πάντοτε ως Μητρόπολη και ως Επίσκοπος ήμουν κοντά σας και απευθύνθηκα στους κατά καιρούς υπουργούς για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν το νοσοκομείο. Ισοταμία κουόντων, τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να συνεχίσω προς αυτό. Όμως, με στεναχωρεί αυτό το οποίο να πούμε κατά καιρούς ότι το νοσοκομείο πρέπει να γίνει ή θέλουν κάποιοι να γίνει κέντρο υγείας. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουν να γίνει σε καμία περίπτωση. Το νοσοκομείο μας και η πόλη μας και ο νομός μας είναι αδικημένος. Πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη αυτός φανεί και ανίκιος ο τρόπος απέναντι στους ηθήνοντες, πρέπει ή να αποκατασταθεί το νοσοκομείο και από πλευράς κτηριακής, αλλά και από πλευράς έμψη δυναμικού. Δεν ξέρω, θα γίνει καινούργιο νοσοκομείο, θα φτιαχτεί αυτό, αλλά δεν μπορεί το νοσοκομείο πλέον στη Ροδόπη να παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει. Εσείς είστε οι δήμονες, εσείς ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εσείς πρέπει να κάνετε ένα υπόμνημα, προτείνω το οποίο θα το υπογράψουμε όλοι, θα κατεβούμε όλοι στο συλλεκτήριο, το οποίο αποφασίσατε, και δεν ξέρω ποιος θα κλείσει το ραντεβού με τον Υπουργό. Θα μας δεχτεί ο Υπουργός, δεν θα μας δεχτεί ο Υπουργός. Εμείς θα πάμε έξω από το γραφείο του. Εφόσον θα είμαστε έξω από το γραφείο του, θα μας δεχτεί. Πρέπει λίγο πιο δυναμικά να απαιτήσουμε πράγματα για το νοσοκομείο μας και για τον τόπο μας. Αρκετά ο τόπος και η Ροδόπη έμεινε πίσω.